Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Sky στη νοηματική γλώσσα. Επιπλέον δυσκολίες στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς προκαλεί η ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που αναθεωρεί επιταχύρωτα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, στη στιγμή μάλιστα που μόλις πριν λίγο ο Πρωθυπουργός είχε κάνει λόγο για επιστροφή στην ανάπτυξη και θετική υπέρβαση όλων των προβλέψεων. Με βάση τα νέα στοιχεία, σε ετήσια βάση η οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 1,1% εναντί ανάπτυξης 0,3% που είχε εκτιμηθεί αρχικά. Σε τριμηνιαία βάση καταγράφηκε ύφεση 1,4% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 αντί για ύφεση 0,4% που προβλεπόταν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει την πολύ μεγάλη αυτή διακύμανση, δήλωσε στις Βρυξέλλες η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανίτα Μπράιτχαρτ. Ελπίζουμε σε ανάπτυξη φέτος, είπε η εκπρόσωπος, η οποία σημείωσε ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και δεν τίθεται στην παρούσα φάση θέμα επιστροφής των επικεφαλής των θεσμών στην έδρα τους. Η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους υψηλότερους σε επίπεδο ευρωζώνης, εκτίμησε μιλώντας πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η οικονομία ανέκαμψε, πρόσθεσε, χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τη δήθεν επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα στοιχεία τον διαψεύδουν, σχολίασε ο τομεάρχης οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Ταϊκούρας, τονίζοντας πως η επιστροφή στην ύφεση είναι το αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που παραμένει και διωγγώνεται λόγω κυρίως της καθυστέρησης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Επίθεση στους θεσμούς εξαπέλυσε από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για παράφωνους σκοπούς και μελωδίες. Όπως είπε, μάλιστα έχουν κάνει το σκοπό τους απόλυτα παράφωνο που δεν μπορεί κάποιος να τον ακούει για πολύ. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι πλέον η Ελλάδα είναι σε θέση να σχεδιάζει τους σκοπούς. Μιλώντας ειδικά για την πορεία της διαπραγμάτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αντιμετωπίζουμε τις γνωστές και συνήθεις δυσκολίες και τα συνήθη εμπόδια που μας θέτουν οι γνωστοί κοινοί μας φίλοι. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο του σχεδίου ανασυγκρότησης για τη χώρα το 2021, λέγοντας ότι στόχος είναι τότε να έχει επανέλθει στην Ελλάδα η κανονικότητα και στους αναψυξιακούς και στους κοινωνικούς δείκτες. Το ζητούμενο, όπως είπε, δεν είναι να αλλάξουν τα διαγράμματα με πιο αισιόδοξα στοιχεία, αλλά η αναπτυξιακή πορεία να γίνει αισθητή στην κοινωνία. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας αντιμεταρρυθμίσεις στις προτάσεις του. Ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κυρίου Μητσοτάκη είναι η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της προστασίας στην εργασία και η φορολογική ασυλία στο μεγάλο πλούτο, είπε ο κύριος Τσίπρας.